Φαντάζομαι το Κομμουνιστικό Κόμμα αφενός δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση, αφετέρου αμφισβητεί κατά πόσο οι εθνικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει λειτουργούν ως ανάχωμα. Ναι, και αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά οι τρεις παράγοντες, ε, οι τιμές, η μισθή και η φορολογία, πίσω από, την οποία, ε, πίσω από τους οποίους ε, μπορούμε να δούμε αυτό που λέμε σήμερα «ακρίβεια», είναι τρία ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm -hmm. ε, η συνθήκη του μάστριχ καθόρισε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εμπορευμάτων yeah. και έδωσε τη δυνατότητα στους μονοπωλιακούς ομίλους να καθορίζουν τις τιμές με βάση το κριτήριο της θωράκησης της κερδοφορίας τους. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση yeah. με την ε, πολιτική της... Που, στην οποία δεσμεύονται όλοι Μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ όλα τα κόμματα που κινούνται στις ράγες της ε, ουσιαστικά δεσμεύονται στην πολιτική του Συμφώνου Σταθερότητας και των πλεονασμάτων που ήδη τα έχει πληρώσει ο λαός με την άμεση και έμεση φορολογία για το πρώτο τρίμηνο του ε, 2024 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ Ελλάδη, για πάω, και για, κύριε, κύριε, για το 2023 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν. Αυτά είναι αίμα και υδρότα των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, Κατανοητό. των αγροτών. Ε, η ε, αποχή σας... θα σημαίνει, α, σημαίνει στην πραγματικότητα άλοθη, ε, θα δώσει άλοθη για να συνεχιστεί η πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μα. Γι' αυτό όλοι να ψηφίσουν και Ευχαριστώ. να ψηφίσουν το κόμμα που στηρίζει το λαό, το ΚΚΕ.